Ο σύντροφος Χρήστος δεν έλειπε ποτέ από κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις του ΚΚΕ και των μαζικών ταξικών οργανώσεων μέχρι την τελευταία του μέρα. Συμμετείχε πρόσφατα και στα εγγένεια του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Καλλιθέα στις Πρέσπες. Θα το θυμόμαστε όλοι, με τον μπερέ του, το χαμόγελό του, να διασχίζει με τους χιλιάδες συντρόφους περήφανα τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ήταν πάντα παρόν στις μάχες που έδινε το κόμμα, τον χαρακτήριζε η σεμνότητα και με την αταλάντευτη στάση του αποτέλεσε το παράδειγμα για νεότερες γενιές κομμουνιστών. Από τους τελευταίους της θρυλικής αυτής γενιάς των συγκλονιστικών αυτών γεγονότων, ο σύντροφος Χρήστος μας αφήνει πλήρης ημερών και με το μυαλό του καθαρό μέχρι το τέλος. Το παράδειγμά του και η πείρα του ήταν πάντα πολύτιμο εφόδιο στους αγώνες μας και θα φωτίζει πάντα τη δράση μας. Μαζί με τους χιλιάδες αγωνιστές του ΚΚΕ θα βρίσκεται ανάμεσα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες μας. Αγαπημένε μας σύντροφε Χρήστο, έφυγες έχοντας τη συνείδησή σου ήσυχη ότι έπαιρξες στο ακέραιο το καθήκον σου απέναντι στο κόμμα, στους συντρόφους σου, στο λαϊκό κίνημα. Γνώριζες καλά ότι οι αγώνες και θυσίες που έκανες, εσύ και οι χιλιάδες των συντρόφων που χάσαμε, δεν πήγαν χαμένοι. Τη θέση σας παίρνουν νέοι αγωνιστές, που εμπνευσμένοι από το δικό σας παράδειγμα, τη δική σας στάση ζωής, ατσαλώνονται στη σημερινή εποχή που έχει τις δικές της δυσκολίες, με πιο χαρακτηριστική την επίδραση από τις αντεπαναστατικές ανατροπές σε όλες τις πτυχές της συνείδησης και της ζωής μας. Σύντροφε Χρήστο, κοιμήσου ήσυχος. Το κόμμα σου, το ΚΚΕ, θα στέκει πάντα ακλόνητο. Είναι χιλιάδες αυτοί που συνεχίζουν το έργο σου. Αύριο θα είναι ποτάμι. Οι ιδέες μας, οι ιδέες του σοσιαλισμού κομμουνισμού είναι παντοδύναμες και ανίκητες.